Καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Για πρώτη φορά λοιπόν η παρουσίαση εδώ στο Ηράκλειο, η πλήρη σκηνική παρουσίαση αυτής της όπερας. Πολύ, εντάξει, δεν ξέρουμε και όλη την όπερα απ' έξω φυσικά, αλλά είναι κάποια κομμάτια τα οποία... Είναι πολύ γνωστά σε όλους μας. Γνωστά. Εγώ θέλω να πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι στο Ηράκλειο. Η αλήθεια είναι ότι στο πολιτιστικό και συνεδριακό κέντρο γίνονται μεγάλες παραγωγές και αυτό είναι, δείχνει την δυναμική της περιοχής, της πόλης. Αυτή η παραγωγή, η μεγάλη παραγωγή του Rigoletto είναι ένα δύσκολο εγχείρημα που νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήδη το έχουν αγκαλιάσει οι Ηρακλειώτες, από ό,τι γνωρίζω και στις τρεις παραστάσεις υπάρχει αυτή τη στιγμή sold out. Αυτό δείχνει την αγάπη των κριτών, των κριτικών για να παρακολουθήσουν μεγάλες παραγωγές, τις οποίες τους προσφέρει αυτό το πάρα πολύ όμορφο συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο. Είναι ωραίο να βλέπουμε και να ακούμε πράγματα που δεν τα έχουμε συναντήσει, έτσι τα έχουμε ακούσει, αλλά άλλο να τα ακούς, να ακούς δηλαδή την όπερα μέσα από ένα CD, να τη βλέπεις μέσω μιας τηλεοπτικής μεταφοράς, αν δεν έχεις βέβαια τη δυνατότητα να ταξιδέψεις στις θεατρικές οπερατικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, κύριε Κοντέ, για να τα δεις από κοντά όλα αυτά που είναι καθόλου υπέροχα. Αυτό είναι και η μεγάλη επιτυχία της περιοχής, των ντόπιων δυνάμεων που βλέπουμε μετά από μεγάλη προσπάθεια, από ό,τι μαθαίνω, να έχουν φτιάξει αυτό το πολιτιστικό σπίτι, την όμορφη πολιτιστική υποδομή. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτή την πολιτιστική υποδομή εμείς στην Κέρκυρα τη ζηλεύουμε. Προσπαθούμε και εμείς να ανανεώσουμε και να φτιάξουμε καινούριες πολιτιστικές υποδομές. Έχουμε δυσκολευτεί αρκετά, θέλω να πω, και έχουμε μπλέξει σε αυτό το κικαιώνα της γραφειοκρατίας μέσω του πολιτισμού, των φορέων, των πολιτικών φορέων. Εδώ λοιπόν εσείς τα καταφέρατε, φτιάξατε αυτή τη... Τα καταφέραμε, μας πήρε δεκαετίες και δεκαετίες. Εδώ να δείτε, ήμασταν νίκη, γεράσαμε για να το δούμε. Το καταλαβαίνω απόλυτα, έτσι και εμείς εκεί. Με παρατράγουδα, ναι. Έχουμε κάποιες εκεί πολιτιστικές υποδομές, οι οποίες όμως δεν φτάνουν για τον νησί, διότι όπως ξέρετε στην Κέρκυρα υπάρχει πληθώρα και πολιτιστικών συλλόγων και φιλαρμονικών, χροδιών. Έχουμε και μια τέτοια κουλτούρα. Όμως βλέπουμε εδώ ότι δυναμικά έχετε βάλει επικεφαλής έναν μάνατζερ, έναν σύγχρονο μάνατζερ πολύ καλό, τον κύριο Μιχαλίδη, που βλέπω ότι το έχει πάρει πάρα πολύ ζεστά. Πάει να φτιάξει το Ηράκλειο σαν τον τρίτο πυλώνα, καλλιτεχνικό πυλώνα στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή την ευκαιρία που έχετε εσείς εδώ να βλέπετε αυτές τις παραγωγές, άλλες πόλεις δεν την έχουν. Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι σημαντικό. Αυτό πρέπει να το διαφυλάξετε σαν κόριο οφθαλμού. Δεν είναι μόνο η όπερα. Βλέπω ότι οι παραγωγές είναι πολλές και διάφορες σε όλο το πλάτο, το καλλιτεχνικό. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να φτιάξουμε μια νέα κουλτούρα στο Ηράκλειο. Χτίζεται, πιστεύουμε, σιγά σιγά. Να πούμε δύο λόγια όμως και για το έργο αυτό το πολύ δημοφιλές, από τα πιο δημοφιλή του Verdi. Ακούσαμε και το La Donna è Mobile. Όλο και κάπου το έχουμε, έστω τον τίτλο τον έχουμε σιγοψιθυρίσει. Ναι, αυτή είναι η άρια η οποία είναι γνωστή, που τη λέει ο τενόρος και ημενεί το γυναικείο φύλο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το έργο είναι από τα σοβαρά έργα, ενδεχομένως από τα καλύτερα έργα του Verdi, και αυτό είχε γίνει μετά από μια παραγγελία που έγινε από το Θέατρο Φενίτσε από την Βενετία προς τον συνθέτη, όταν ήταν στα καλά του να φτιάξει ένα καινούριο έργο, και έτσι χρησιμοποίησε ο Verdi μια αθάνατη του Βίκτορο Σουγκό, ο βασιλιάς διασκεδάζει ένα λιμπρέτο που το έφτιαξε ο Φραντζέσκο Μαρία Πιάβε, ήταν ο συνεργάτης του Βέρντι, έτσι έφτιαξε μια πάρα πολύ όμορφη όπερα, η οποία όπερα αυτή έκανε πάταγο από την πρώτη μέρα της παρουσίασής της. Και έγινε να κάνει με πολλά πάθη που συνέβαιναν τότε στα μεγάλα παλάτια των ανθρώπων αυτών που είχαν την οικονομική επιφάνεια, και έδειχνε και τα μεγάλα δράματα των ανθρώπων πίσω από αυτούς, που έχουν να κάνουν με τις οικογένειες, που έχουν να κάνουν με την μεγάλη αυτή ιδέα της οικογένειας, που όλοι εμείς που αγαπάμε την οικογένεια πονάμε όταν μας την προσβάλλουν. Αυτό έχει να κάνει, αυτή είναι βασικά η ουσία. Δείχνει λοιπόν πως το δράμα αυτό του Ριγκολέτο, ενός γελοτοποιού της αυλής, ο οποίος είχε προσβληθεί τόσο πολύ από τον Κόμι, ήθελε λοιπόν να τον εκδικηθεί, και αντί να σκοτώσει τον Κόμι, βρήκε μέσα στο σάκο την κόρη του. Αυτό είναι η ουσία και το λιμπρέτο της όπερας, η ιστορία. Μέσα με μια αυτή πλοκή, όπως ξέρει ο Βέρντι μονάχα να γράφει έτσι μουσικά, και σε ένα δράμα το πιο ολοκληρωμένο που είναι αυτή η όπερα, γιατί έχει να κάνει με όλα τα είδη της μουσικής. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό το να μπορεί να ακούσει και να τραγουδάς όπερα. Είναι ένα θέατρο μουσικό που έχει μέσα και μουσική, έχει μέσα και υποκριτική, έχει... Αυτό είναι το δώρο και έχει όλα στην όπερα ο ερμηνευτής. Το να έχεις μια ωραία φωνή, οπερατική δηλαδή, να έχει κάποιος, αλλά να του λείπει η σκηνική παρουσία, επειδή αυτά έχουν και το θεατρικό στοιχείο μέσα τους, κάτι λείπει. Δηλαδή βέβαια, γι' αυτό αυτές οι παραγωγές είναι από τις πιο ακριβές παραγωγές που γίνονται στον πολιτισμό. Μάλιστα. Και είναι και ένα θέμα ότι μέσα από αυτές τις παραγωγές βρίσκουν δουλειά και πολλοί άνθρωποι. Βρίσκουν δουλειά και πολλές κατηγορίες επαγγελμάτων. Ναι. Γιατί πρέπει να δούμε και αυτό σε μια πόλη, σε μια αγορά. Βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι για να γίνει μια όπερα χρειαζόμαστε μια ορχήστρα. Αν δεν την έχει η πόλη, γίνεται μια συμφωνία με μια άλλη ορχήστρα. Η πόλη φτιάχνει μια χοροδία. Όλα αυτά, έχει ράφτες, έχει τεχνικούς, έχει φωτισμό, έχει... Ακριβώς, πολλοί κόσμος, ο οποίος δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Αυτό είναι σημαντικό για μια πόλη. Και εδώ όλα αυτά ξεκινούν από την κεφαλή, δηλαδή από αυτόν ο οποίος καλείται να οργανώσει ένα πολιτιστικό κέντρο. Αυτή είναι η ουσία, αυτό είναι το καμάρι που πρέπει να έχετε εδώ στην Κρήτη και που πρέπει να το διαφυλάσσετε προς όλες τις κατευθύνσεις. Και αυτό το πολιτιστικό κέντρο θα δώσει μεγάλη δυναμική ακόμα και στην αγορά και ακόμα και στον τουρισμό, ακόμα σε αυτό το νησί. Κύριε Κοντέ, εσείς ερμηνεύετε το ρόλο του Ριγκολέτου, έτσι κλείνοντας για να πούμε τη δική σας τη συμμετοχή στις 9, στην παράσταση της 9ης. Έτσι είναι 3 παραστάσεις. Στις 2 παραστάσεις είναι ο συνάδελφος ο Ιταλός ο Φεντερίκο Κολότσι, και στην παράσταση 9 του μηνός είμαι εγώ. Μάλιστα. Σαν Ριγκολέτο. Τώρα ο Δούκας της Μάντοβα είναι ο τενόρος που είναι Αντώνης ο Κοροναίος. Ένας πολύ όμορφος τενόρος, ένας ικανότατος τενόρος. Η Τζίλντα, η κόρη του Ριγκολέτο, την ερμηνεύει η Δήμητρα Κοτίδου. Το Σπαραφουτσίλε που είναι αυτός ο δολοφόνος είναι ο Κάχαμπερ Σαβίτσε, Γεωργιανός είναι το παιδί, έχουν έρθει από τη Γερμανία τα παιδιά αυτά. Ναι. Η Μανταλένα, την αδελφή του Σπαραφουτσίλε, την ερμηνεύει η κυρία Ιρίνη Καραγιάννη. Την Τζοβάνα που είναι τροφός της Τζίλντα την ερμηνεύει η Λένα Χατζηγεωργίου. Το κόμι του Μοντερόνε ο Μάνος Χριστοφακάκης. Τον Μαρούλο ο Μάνος Ζουμπουλάκης. Παιδιά δικά σας αυτά είναι. Ναι, είναι πρόσφατα. Βέβαια. Βέβαια, είναι αυτό που είπαμε, ότι σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν και νέα παιδιά, νέοι σολίστες. Και έχω ακούσει μια ικανότατη χοροδία, να τους δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά αυτά, και βλέπω ότι σιγά σιγά θα μπορέσετε να έχετε μια μόνιμη σκηνή, λυρική σκηνή. Τον Ματέο Μπόρσα, ο Ορέστης Κουσαθανάς, για να μην τους ξεχάσω κανέναν, τους έχω γραμμένους όλους, τον κόμι του Τσεπράνο ο Πέτρος Ζακιτζής, την κόμισσα του Τσεπράνου η Σίλβια Στρούθου, τον Αγγέλο Ναυλικό ο Λεφτέρης Παπαγγελής και την υπερέτρια η Κωνσταντίνα Σιφάκη. Μάλιστα. Αυτή είναι η διανομή της όπερας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Το λέμε έτσι από συνήθεια. Σίγουρα μια χαρά. Ναι, ότι χρειαζόμαστε την επιτυχία. Θα είναι, σίγουρα θα είναι. Πάνε πάρα πολύ καλά οι προσπάθειες. Αν έχω ένα λίγο χρόνο να πω ακόμα και για τη σκηνοθεσία, για τα κουστούμια και τη σκηνογραφία, έχουμε τον κύριο Ερίκ Σεβαγιέ. Και συμμετέχουν το χοροδιακό σύνολο Ηρακλείου, διεύθυνση χοροδίας ο κύριος Γιάννης και Αγιαδάκης και ακαδημαϊκή χοροδία Νέων Αθηνών, διεύθυνση χοροδίας Νίκος Μαγιάρας. Τι διάρκεια έχει... Η όπερα έχει γύρω στις 2,5 ώρες. 2,5 ώρες, γι' αυτό αρχίζει 7,5 ώρες. Ναι, γι' αυτό ξεκινάμε λίγο ενωρίς. 7,5 ώρες. Και θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την φιλοξενία σε όλο το team αυτό του πολιτιστικού κέντρου που νομίζω που είναι ένας και ένας. Και έχουν φτιάξει μια σοβαρή ομάδα και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Κοντέ. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Κάθε καλό. Γεια χαρά. Γεια σας.